Βρισκόμαστε μπροστά στη διαδικασία του θαύματος της ζωής. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που γίνεται εδώ μέσα είναι εξαιρετικό και πάρα πολύ χρήσιμη δική σου αποστολή. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι τι ακριβώς θα κάνουμε, γιατί βρισκόμαστε σε αυτόν εδώ ακριβώς το χώρο. Χαίρομαι που ενθουσιάζεσαι, γιατί εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει Χριστό. Με έχουν φέρει εδώ πέρα, μου έχουν δώσει αυτό. Να σου πω δημοσίως, θα στο εξομολογηθώ. Εγώ στην πραγματικότητα είμαι δάσκαλος του σκι και είμαι part-time ιατρός. Έχω έρθει εδώ να κάνω κάτι μερεμέτια στην κυρία που μου έχουν ζητήσει, μαζί με άλλους εδώ δάσκαλους του σκι, συναδέλφους, τώρα που δεν έχει χιόνι στον Παρνασσό. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε το εισόδημά μας όπως μπορούμε εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι αυτή η κυρία, είναι εξαπλωμένη ανάσκελα, όπως τη βλέπετε, έχει ανοίξει πόδια. Εμένα μου έχουν δώσει αυτό το ματζαφλάρι που κρατάω. Και με αυτό το ματζαφλάρι, αν θέλει η κάμερα να έρθει να το δείξει και αν μπορεί κάποιος τηλεθεατής να πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει τι θα κάνω, γιατί το μόνο που έχω καταλάβει είναι, να κοιτάξτε το ματζαφλάρι, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θα το βάλουμε μέσα και θα φυσάμε αέρα με το φυσερό εδώ για να καθαρίσει κάποιο, να μην βρωμάει η ευαίσθητη περιοχή. Έχει μια κάμερα, είναι εξοπλισμένο, να δούμε λίγο στην τηλεόραση τι θα δείξει μέσα, τον εσωτερικό κόσμο της γυναίκας. Κοιτάξτε, να εδώ. Εδώ κάτι βλέπω, ναι, είναι κάτι μαύρα, κάτι άσπρα, κάτι χαμός γίνεται. Ναι, εδώ, κοίτα, μαύρα εδώ, άσπρα εδώ. Είναι πολύ χάλια βέβαια ο εσωτερικός κόσμος της γυναίκας και δεν καταλαβαίνω, Χριστό, τι ακριβώς δείχνει τώρα. Εσύ, Μαράκι, αν ξέρεις, γιατί είσαι ενθουσιασμένη με αυτά που έλεγες πριν, μήπως να μου πεις τι είναι αυτές οι ασπρίλες εδώ, οι αηδίες και τα ξεράσματα που βλέπω εδώ πέρα, ή κάποια από τις κυρίες εκεί, τις συναδέλφους, τις δασκάλες του σκι. Μήπως εσύ, ναι, έλα λίγο να πάρεις την τηλεόραση να δεις, μήπως ξέρεις τι γίνεται εδώ, τι βλέπουμε.